Μας παρουσιάζει έτσι την όλη βραδιά, όλη αυτή τη μαγική βραδιά την οποία έχουν ετοιμάσει και έχουν δουλέψει εδώ και πάρα πολύ καιρό φυσικά. Και μαζί τους θα είναι και πολύ αγαπημένη Πίτσα Παπαδοπούλου που αύριο θα έχουμε και εμείς τη χαρά να την φιλοξενούμε. Σήμερα λοιπόν στην παρέα μας ο αγαπημένος Γιάννης Τάγκογλου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ας παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το σχετικό βίντεο. Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει. Το μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο ερμηνευτή Στράτο Διονυσίου, Θυμάμαι έναν πατέρα, έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στην Αθήνα. Σε μια παράσταση συναυλία, οι τρεις γη του, Άγγελος, Στέλιος και Διαμαντής Διονυσίου, ερμηνεύουν τα διαχρονικά τραγούδια του πατέρα τους. Φιλική συμμετοχή η θρυλική Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία μοιράζεται μαζί τους μεγάλα ντουέτα που θα μας συγκινήσουν και θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Οικοδεσπότης και αφηγητής της βραδιάς, ο δημοφιλής ηθοποιός Γιάννης Τάγκογλου, ο οποίος ξετυλίγει από σκηνής ανάμεσα στα τραγούδια τη ζωή του Στράτου Διονυσίου στη σκηνοθεσία της καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Σοφίας Σπυράτου. Τίποτα δεν έδωσε. 33 χρόνια μετά τον πρόωρο χαμό του Στράτου Διονυσίου, μη χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε αυτό το μοναδικό αφιέρωμα με τα μεγάλα τραγούδια του. Μάτια που κλαίνε. Μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Τρίτη 7 Νοεμβρίου στο Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού και Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Θα σε πληγώσουν και θα πω. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάμε για να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτές τις υπέροχες βραδιές. Σοφία μου, κάτι θέλεις να πεις? Όχι, τίποτα. Σε βλέπω. Όχι, τίποτα, τίποτα. Θέλει και η Σοφία να ανήκει. Θέλει, αλλά σου είπε προηγουμένως ότι θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό, οπότε θέλει να σου το αποδείξει. Πάνω πολύ. Λοιπόν, αγαπημένος Γιάννης Τάγκογλου στην παρέα μας. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς καλά. Είμαστε καλά, άρτια χθες από Αθήνα. Φαντάζομαι ότι. Πριν από λίγο φτάσαμε. Η χρόνη σας είναι λίγο με πίεση, έτσι, τα χρονικά περιθώρια. Φέτος όχι τόσο, δηλαδή τα τελευταία χρόνια ήταν. Φέτος επειδή έχω επιλέξει να μην κάνω θέατρο πρώτη φορά, ύστερα από 20 χρόνια, οπότε είμαι πολύ πιο χαλαρός, τουλάχιστον να έχω τα βράδια δικά μου. Μεγάλη απόφαση, ήταν δύσκολη απόφαση ή την πήρατε έτσι όχι, με όχι, όλη σας τύχη? Δύσκολη, γιατί όντως το ήταν μια ανάγκη δική μου. Οπότε όταν κάτι είναι ανάγκη, δεν είναι και δύσκολο. Ναι. Πρέπει να το κάνεις. Ναι, απλά καμιά φορά. Δεν είναι ότι δεν δουλεύω. Δουλεύω. Κάνω ας πούμε, τα γυρίσματα στο ναυάγιο. Βεβαίως. Οπότε. Εντάξει. Απλά καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι μπορεί να λέμε θέλουμε κάτι και όταν πάμε να το κάνουμε να λέμε καλά, τι το ήθελα. Ναι. Παρ' όλα αυτά και ύστερα από 2 μήνες που κανονικά θα πρέπει να είμαι σε κάποια παράσταση τώρα, μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφο το ότι έχω τα βράδια δικά μου. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, να δω θέατρο, να δω σινεμά, να είμαι περισσότερες ώρες με τα παιδιά μου, να διαβάζω. Ναι. Οπότε ναι, πολύ όμορφα. Θέλω να πούμε όσα περισσότερα προλάβουμε και φυσικά να δούμε και ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Να μιλήσουμε για την αφορμή που σας έχουμε εδώ στην Κύπρο και άλλα πολλά φυσικά. Πάμε να το δούμε. Ωραία. Και το σχολιάζουμε στη συνέχεια. Ωραία. Ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν περίμενε πως η ζωή του θα έπαιρνε μια τέτοια τροπή. Πως δηλαδή θα έβλεπε το πρόσωπό του να πρωταγωνιστεί στις μεγαλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές, να αποθεώνεται από το κοινό στις ιατρικές παραστάσεις και να καθυλώνει τους συνεφίλους στο κινηματογράφο. Κι όμως, αυτά που δεν ονειρεύτηκε έγιναν τα τελευταία 22 χρόνια η δική του πραγματικότητα. Με καταγωγή από το Θούριο Ορεστιάδα του νομού Εύρου, ο Γιάννης Τάγκογλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Μεγαλωμένος σε μια οικογένεια βιοπαλαιστών, με πατέρα οικοδόμο και μαμά εργάτρια σε κλωστό εφαντουργείο. Ο Γιάννης θυμάται όμορφα αλλά και δύσκολα παιδικά χρόνια. Μαθητής ακόμα ξυπνούσε αρκετά νωρίς για να πηγαίνει με τον πατέρα του στις οικοδομές. Έτσι έμαθε τι πάει να πει να είσαι ανεξάρτητος. Αντίθασο πνεύμα που δύσκολα μπορούσες να το δαμάσεις. Ο Στάγκογλου μέχρι τα 17 του χρόνια έζησε την εφηβεία με εντάσεις αλλά και επαναστάσεις.
Η δραματική σχολή μπήκε στη ζωή του από σφήνα. Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι αυτό που θα καθόριζε τον εσωτερικό του κόσμο, που θα δάμαζε το επαναστατικό του πνεύμα, θα ήταν ο μαγικός κόσμος του θεάτρου και της υποκριτικής. Όλα ξεκίνησαν από τις συζητήσεις των φίλων του για το θέατρο. Ο Γιάννης δίνει εξετάσεις στη δραματική σχολή του Γιώργου Κιμούλη κρυφά από τους γονείς του και εκείνοι το μαθαίνουν κατά λάθος από μία φίλη του. Μέσα από την τριβή των θεατρικών κειμένων, ο Στάνγκογλου μεταμορφώνεται σε ένα σπουδαίο ηθοποιό με ερμηνείες που καθήλωσαν τους θεατές. Μετά τις σπουδές του, ετοιμάζει βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη. Αρχικά ως ερωτικός μετανάστης, αργότερα ως φοιτητής, καθώς παρακολούθησε σεμινάρια υποκριτικής για άλλα 2 χρόνια. Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, η Άτζελα Μπρούσκου και ο Νίκος Καραθάνος υπήρξαν για τον Γιάννη τα πρόσωπα κλειδιά που καθόρισαν την επαγγελματική του ανέλυξη αλλά και πορεία. Το θεατρικό σανίδι τον μαγεύει, το χειροκρότημα των θεατών τον σαγηνεύει. Το 2010 στέκεται καρμικό για την επαγγελματική του σταδιοδρομία με τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Το νησί». Πρώτη επαφή με τη μικρή οθόνη, πρώτη γνωριμία και με το τηλεοπτικό κοινό. Ακολουθούν 10 χρόνια αποχής από την τηλεόραση μέχρι να έρθουν οι άγριες μέλισσες. Αυτή η νυχταμένη, η 10η εντολή και το ναυάγιο. Ο Γιάννης δεν υποδύεται ένα ρόλο, γίνεται ο ίδιος ένας ρόλος. Ο κινηματογράφος θα του χαρίσει 2 σημαντικά βραβεία. Ακολουθούν ταινίες του Ζερίτσι Τσάνις Invisible, στην οποία μάλιστα κέρδισε το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ της Φλωρεντίας. Φαντασία, το Ταγκό των Χριστουγέννων, The Waiter, για το οποίο κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στα βραβεία Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στο θέατρο οι ερμηνείες του αμέτρητες, όνειρο ζωής, ο Προμηθέας Δεσμότης. Έργο που υλοποίησε, έδωσε σάρκα και οστά και φυσικά απογείωσε. Πέρα από το χειροκρότημα και τις αμέτρητες επιτυχίες, ο Γιάννης Στάνγκογλου είναι ένας αφοσιωμένος και δοτικός μπαμπάς. Η Φίβη και ο Φίλιππος είναι ο κόσμος του όλος, ο καθρέφτης της ψυχής του, όπως πολύ συχνά συνηθίζει να λέει. Λατρεύει τα ταξίδια και όνειρο ζωής του είναι να ταξιδέψει όλη την Αυστραλία με ένα κάπριο αυτοκίνητο. Ο Γιάννης Στάνγκογλου ποτέ δεν πίστεψε ότι μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Ακόμα και φοιτητής στη σχολή έλεγε συχνά ότι δεν πρόκειται να γίνει. Όταν πάντησε το πόδι του για πρώτη φορά στο ηρώδιο, όλο το μέσα του ανασυντάχθηκε. Και κοίτα να δεις, όλα όσα δεν πίστεψες έγιναν πραγματικότητα και έγιναν κομμάτι της δικής σου ζωής. Πλέον έχεις λόγους να αισθάνεσαι περήφανος. Αξίζει να χαμογελάς, γιατί όλα τα πιο πάνω είναι η δική σου ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πω, πολύ πληροφορία και εικόνες και όλες που είχα καιρό να τις δω. Και, ο Τάσος μας το έχει ψάξει με πάρα πολύ αγάπη το βίντεο πολύ, και πολύ. Τι θα έβαζε. Σίγουρα έχουν μείνει και πάρα πολλά πράγματα έξω. Εννοείται, ναι, σε μια ολόκληρη πορεία. Σίγουρα. Αλλά είδα φωτογραφίες και υλικό που είχα πολύ καιρό να το δω και ήταν ωραίο. Ευχαριστώ. Ήσασταν πάντα αυτό το τόσο ανησυχό πνεύμα που ακούσαμε και στο βίντεο, έτσι. Ίσως και περισσότερο. Δηλαδή, μεγαλώνοντας αρχίζω και γίνομαι λίγο όχι τόσο ανησυχό πνεύμα. Λίγο πιο ήσυχο, ε. Λίγο πιο ήσυχο. Εντάξει, παίζει ρόλο τα παιδιά, σίγουρα. Παίζει ρόλο το ότι μεγαλώνουμε, σίγουρα. Αλλά συνεχίζω να έχω ανησυχίες πολλές και συνεχίζω να έχω και στόχους και όνειρα. Ναι. Στα παιδιά σας, για παράδειγμα, έχετε πει όλα τα πράγματα που έχετε κάνει σε νεανική ηλικία και πιο μετά, ή φοβάστε μήπως ακολουθήσω? Όλα όχι, αλλά σίγουρα με την μεγάλη μου κόρη που είναι 14, σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέποντας και ταινίες και κάποιες σειρές μαζί και διάφορα τέτοια, ξέρεις, αρχίζω και τις εξομολογούμε πράγματα που έχω κάνει εγώ στο παρελθόν και πράγματα τα οποία που ίσως μπορεί ένας μπαμπάς να μην τα λέγε στην κόρη, αλλά εγώ τις τα λέω και νομίζω ότι είναι... γίνεται μια σχέση που έχει περισσότερη αλήθεια, ότι δεν κρύβεις πράγματα. Επειδή αναφέρεστε στην κόρη και επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς μεγαλώνουμε τα αγόρια μας και πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας, πόσο διαφορετικές πληροφορίες μοιραζόμαστε ενδεχομένως και τι επικροτούμε στη ζωή τους, εσείς πώς είστε σε αυτό το κομμάτι? Καλά, δεν το συζητάω ότι το πώς είμαι και με τα δύο παιδιά, είμαι το ίδιο τουλάχιστον στο θέμα του πώς εγώ ίδιος δίνω την αγάπη μου και πόσο πολύ είμαι κοντά. Από εκεί και πέρα, σίγουρα σε σχέση με πράγματα τα οποία
και εγώ τα έχω μάθει αλλιώς και τα έχω ζήσει αλλιώς όταν ήμουν πιο μικρός. Υπάρχει τρομερή κουβέντα για το τι σημαίνει, ας πούμε, βία, τι σημαίνει ότι δέχομαι το διαφορετικό, τι σημαίνει ότι πρέπει να βοηθάς κιόλας αυτό που είναι διαφορετικό και όχι να είσαι απέναντί του μόνο. Οπότε νομίζω ότι μεγαλώνω δύο παιδιά τα οποία σίγουρα θα πάρουν αργότερα θέση έτσι όπως πρέπει σε αυτή την κοινωνία. Ναι, και ακολουθεί και τα δικά σας μονοπάτια, έτσι. Έχει παίξει, ναι, έχει παίξει. Με τη μαμά της κάνανε μια παράσταση, κάνανε την ίδια, έπαιξε την ίδια μαζί με κάποιες φίλες της. Ανέβηκε τώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά η παράσταση για δύο παραστάσεις. Έπαιξε όλη την ίδια σε ηλικία 14. Το είχαν κάνει πέρσι αυτό, όταν ήταν 13. Εμένα με είχε συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί δεν περίμενα ότι θα δω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ όμορφο. Βλέπεις ένα παιδί το οποίο, επειδή πηγαίνει και στο μουσικό, η κόρη, που ασχολείται πολύ με το θέμα της τέχνης, ναι, με τη μουσική, με την υποκριτική. Και νομίζω ότι γενικότερα είναι και πολύ συγκινητικό να βλέπουμε τα παιδιά μας να ανοίγουν τα φτερά τους. Βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Είναι από τα πιο όμορφα πράγματα. Όπως συγκινητικό είναι και, ξέρεις, το να ακούς και από άλλους ανθρώπους για το χαρακτήρα, ας πούμε, των παιδιών σου και να σου λένε ότι είναι πολύ ωραία και, ξέρεις, νιώθεις πέραν της περηφάνειας ότι, ρε παιδί μου, έχεις κάνει και εσύ μια πολύ ωραία δουλειά πάνω, ναι, στα παιδιά σου, ας πούμε, όπου δεν είναι βέβαια μόνο προσωπική δική μου, είναι και της μητέρας, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι πολύ όμορφο, ξέρεις, να βλέπεις δύο παιδιά τα οποία έχουν αμήν τι άλλο ενσυναίσθηση. Σας έχουν καθορίσει με κάποιο τρόπο τα παιδιά σας, σας έχουν αλλάξει. Απόλυτα. Δηλαδή, θα ήμουν ένας διαφορετικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή και σε αυτή την ηλικία αν δεν είχα τα παιδιά μου. Με έχουν αλλάξει και θεωρώ ότι με έχουν αλλάξει και προς το καλύτερο. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, νιώθω και εγώ ευγνωμοσύνη προς τα παιδιά μου για το ότι υπάρχουν και με αλλάζουν και εμένα, έτσι, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, αυτό για να συμβεί νομίζω ότι πρέπει να είναι κάποιος ένας άνθρωπος έτοιμος να δεχτεί και καλά, να αποδεχτεί σίγουρα πολλά πράγματα. Σίγουρα. Ξέρεις, πολύ, δηλαδή, και εγώ δεν σκεφτόμουν πώς θα ήμουν πατέρας, δηλαδή δεν το είχα σκεφτεί, ούτε ήξερα πώς να είμαι πατέρας. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι, ξέρεις, τι άνθρωπος είσαι, τι προσωπικότητα έχεις, πώς δουλεύεις με τον εαυτό σου και πόσο, ξέρεις, μπορείς να μπεις στη σχέση, γιατί μιλάμε για σχέσεις. Ναι. Ναι. Μπορεί να είσαι κουρασμένος, να γυρνάς από τη δουλειά πολύ και να μην έχεις, ξέρεις. Παρ' όλα αυτά, το ότι βλέπω πάντα το θετικό, δηλαδή το να κάτσω να κάνω μια κουβέντα με το γιο μου, με την κόρη μου, ενώ είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, είναι σαν να κοιμάμαι, ας πούμε, τρεις μέρες σερί. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή, με ξεκουράζουν τόσο πολύ τα παιδιά που φεύγουν όλα. Φεύγουν όλα, ναι. Θέλω να σας πάω στο λόγο που σας έχουμε εδώ κοντά μας στην Κύπρο αυτές τις μέρες. Αυτή η υπέροχη παράσταση που κάνετε, έτσι, ένα αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου με τα παιδιά του, βεβαίως, στο οποία συμμετέχουν. Την Πίτσα Παπαδοπούλου, που, όπως είπα και προηγουμένως, αύριο θα έχουμε και εμείς τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε εδώ κοντά μας. Υπέροχη πίτσα. Και εσείς είστε ο αφηγητής, ο παρουσιαστής. Είμαι ο αφηγητής, παρουσιαστής. Ναι, μιλάω, λέω κάποια κείμενα, διαβάζω κάποια κείμενα που έχουν να κάνουν με τη ζωή του Στράτου Διονυσίου. Ο Στράτος Διονυσίου είναι μια φωνή και ένας καλλιτέχνης που εγώ, μεγαλώνοντας, ας πούμε, στον Περισσό, στην Αθήνα, τον έχω στα ακούσματά μου από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, τον Καζατζίδη, τον Στράτο Διονυσίου, τον Βοσκόπουλο, τον Πουλόπουλο. Ήτανε ακούσματα που πηγαίναμε με τον πατέρα μου στις ταβέρνες, με τη μητέρα μου και πάντα τον ακούγαμε. Και ήταν μια φωνή που πραγματικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια καθαρά λαϊκή φωνή. Και επειδή είχα διαβάσει και διάφορα πράγματα και επειδή έχω χορέψει και πάρα πολλά τραγούδια του και όταν μου είπαν τα παιδιά και η Σοφία Σπυράτου που κάνει τη σκηνοθεσία, αλλά επειδή ήξερα και το Στέλιο, είχαμε γνωριστεί πριν από αυτό με το Στέλιο, το γιο του, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ήθελα να βρίσκομαι σε αυτό το project. Ναι. Γιατί έγινε αυτή η παράσταση πριν από 3-4 μήνες, δεν θυμάμαι τώρα πώς έχουν περάσει, στο θέατρο Παλάς. Το κάναμε στην Αθήνα για δύο παραστάσεις που πήγε πάρα πολύ όμορφα. Ήταν και πολύ συγκινητικά κιόλας. Ναι, γιατί ήταν και η μητέρα των παιδιών εκεί. Γιατί υπάρχουν και βίντεο που μιλάνε τα παιδιά για τον μπαμπά τους. Αλλά μιλάνε τα τραγούδια, δηλαδή, και τα τραγούδια πραγματικά είναι τραγούδια που τα ξέρουμε σχεδόν όλοι και μπορούμε να τα σιγοτραγουδήσουμε. Και είναι και πολύ διαφορετικό και όλο το συναισθηματικό της παράστασης αυτής, επειδή ακριβώς είναι τα παιδιά του. Βέβαια. Είναι φοβερό πράγμα να είναι οι τρεις γη του, ας πούμε, και να τραγουδάνε μαζί επί σκηνής. Και βέβαια είναι και η Πίτσα Παπαδοπούλου, μια υπέροχη φωνή. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν ο δεύτερος
δίσκος που είδα εγώ στο σπίτι μου που φέρω ο πατέρας μας με τις αρχές δεκαετίας του 80 που μόλις είχαμε πάρει το pick-up. Νομίζω ήταν μαζί με τη Γλυκερία ένας δίσκος της Πίτσας Παπαδοπούλου. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, αλλά θυμάμαι τα τραγούδια. Ναι. Τι θυμάστε περισσότερο από τη δική σας παιδική ηλικία? Τι θυμάμαι περισσότερο? Φαντάζομαι τα παιχνίδια. Την ανεμελιά, την ελευθερία, το χώμα, ποδόσφαιρα, κρυφτό, γυναίκες, κορίτσια. Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα που, ξέρεις, τα περισσότερα ίσως να μην τα... Είναι μερικά που σου σκάνε, δηλαδή δεν είναι ότι, ξέρεις, τα σου έρχονται όλα, αλλά μπορεί κάπως κάτι να ακούσεις ή κάτι να μυρίσεις ή κάτι να δεις τώρα και ναι, να πάω να πίσω, ανάμνηση, ας πούμε, και να έρθει η ανάμνηση. Εντάξει, δεν είμαι τύπος ο οποίος, ξέρεις, μ' αρέσει πάρα πολύ να... αυτό να επικαλούμε τις αναμνήσεις μου κτλ, αλλά όποτε τυχαίνει, κάτι γίνεται, είναι κάτι συγκινητικό κάπως, σαν να... κάτι ανοίγει μέσα μου. Δηλαδή, έχει τύχει να περάσω από τον Περισσό που μεγάλωσα, ας πούμε, γιατί δεν μένω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, από τα 20 μου δεν μένω πια στον Περισσό. Αλλά πολύ συχνά μπορεί να έχω μια δουλειά γύρω στις γύρω περιοχές με τη μηχανή και να περάσω επί τούτου, να περάσω από το σπίτι το πατρικό μου, ας πούμε, να περάσω από το να κάνω τη διαδρομή που όταν πήγαινα σχολείο. Και κάπως αυτό με μαλακώνει. Δηλαδή, είναι σαν, να σου πω, είναι κάτι το οποίο μ' άρεσε. Σαν να συναντάτε το παιδί, έτσι. Το παιδί, ναι, ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Το Γιάννη όταν ήταν το παιδί. Το κάνω επί τούτου, δηλαδή. Όταν ναι, βρίσκομαι κοντά, λέω, έλα, πάνε να φας ένα σουβλάκι, ας πούμε, στο δραμινό που έτρωγες όταν ήσουν 5, 6, 7 χρονών. Τι και, ωραία. Ναι, το κάνω. Νιώθετε δηλαδή ότι έχετε δικαιώσει τον εαυτό σας? Ότι έχω. Ότι τον έχετε δικαιώσει. Στα μάτια σας, εσείς, αν νιώθετε... Να δικαιώσω τον εαυτό μου. Για τα όνειρά σας, αυτό το οποίο φανταστήκατε, ονειρευτήκατε, θελήσατε. Πολλά περισσότερα έχω κάνει από αυτά τα οποία φανταζόμουν μικρός, ονειρευόμουν μικρός. Έχω κάνει πολλά περισσότερα και είμαι ένας άνθρωπος, νομίζω, χορτασμένος. Δεν μου λείπουν πολλά πράγματα. Δεν έχω αποθυμένα πολλά. Πέραν από τα ταξίδια, ας πούμε. Θα ήθελα να ταξιδεύω λίγο πιο συχνά. Αυτό με την Αυστραλία που ακούσαμε. Από την Αυστραλία, Περού, Χιλή και Παταγωνία θα ήθελα πολύ να κάνω. Θα ήθελα πολύ να πάρω τον υπερσιβηρικό, ας πούμε, για να ταξιδέψω με τρένο. Και μακάρι όλα αυτά να τα έκανα και με τα παιδιά μου. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Και μπορεί κάποια από αυτά να τα κάνω. Να τα κάνετε και μαζί παρέα. Αλλά γενικώς πολλά πράγματα που έχω κάνει. Και το ότι έγινε ηθοποιός, ας πούμε, ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή, μπήκα στη δραματική σχολή χωρίς να... Βασικά, δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Μπήκα για να περάσω αυτό το οποίο περνάνε οι σπουδαστές των δραματικών σχολών, με αυτά τα οποία κάνουν με το σώμα τους, με τη φωνή τους, με όλα αυτά. Για να δουλέψετε αυτά τα στοιχεία. Ναι, κυρίως γι' αυτό πήγα. Δηλαδή, δεν ήμουν σίγουρος αν ήθελα να γίνω ηθοποιός. Στο δεύτερο έτος της δραματικής σχολής, όταν μου είπε ο Κιμούλης, ο Γιώργος, που ήταν ο δάσκαλός μου και είχε τη δραματική σχολή, να είμαι στον Κοριολανό του Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Στούρα, τότε ένας Γεωργιανός σκηνοθέτης, και βγήκα στο Ηρώδιο και είδα αυτό το πράγμα το γεμάτο, το Ηρώδιο με τον κόσμο, εκεί είπα, αυτό θέλω να το ζω, μ' αρέσει. Και μετά, αφού γύρισα και από τη Νέα Υόρκη και δούλεψα με εξαιρετικούς σκηνοθέτες που τους εκτιμούσα και πριν τη δραματική σχολή, έβλεπα. Δεν έβλεπα πολύ, έβλεπα αρκετό θέατρο, δηλαδή, δύο-τρία χρόνια πριν μπω στην δραματική σχολή. Δεν ήμουν από τα παιδιά, ας πούμε, που ο μπαμπάς τους και η μαμά τους πήγαινε θέατρο και βλέπανε παραστάσεις, ναι, 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 και αξιόλογες παραστάσεις και σοβαρές παραστάσεις. Αυτό έγινε μετά τα 22, ας πούμε, που άρχισα να βλέπω θέατρο και κάπως με καθόρισε εκεί τα πράγματα τα οποία λέω, εδώ κάτι. Και προφανώς ήταν μια ανάγκη δική μου να εξωτερικεύσω πράγματα δικά, ναι, μου και το θέατρο μου την έδωσε αυτή τη δυνατότητα, γιατί είναι μια δουλειά που κακά τα ψέματα ασχολείσαι με τα πάντα. Με το σώμα σου, με το μυαλό σου, με την ψυχή σου, με την ψυχολογία σου, με την επικοινωνία με τους, ναι, άλλους, με τους άλλους ανθρώπους. Με όλα. Ναι. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχετε καταφέρει να είστε, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ σαν τρίτος που βλέπω, ο Στάνκογλου. Δηλαδή το να λέει κάποιος το επίθετο κάποιου σε αυτό το χώρο, mm-hmm, έχει μια άλλη δύναμη, μια βαρύτητα. Εντάξει, αυτό έχει από πίσω πάρα πολύ δουλειά. Σίγουρα, έτσι, εννοείται. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε καθόλου ανασφάλειες. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε βραβεύσεις, αυτά, αλίμονο, το ένα το άλλο. Μόνο ποιος άνθρωπος δεν έχει ανασφάλειες, τι λέμε τώρα. Πολλές ανασφάλειες. Η αλήθεια είναι όχι τόσο πια στη δουλειά. Υπάρχουν και στη δουλειά, βέβαια, δεν το συζητάμε. Απλά κάπως κάτι γίνεται και επειδή το θέατρο και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση είναι ομαδικό άθλημα, ναι, ομαδικό. Μπορείς που καλείς να ζητήσεις τη βοήθεια κάποιου όταν κάτι, ας πούμε, δεν.
ή ξέρω εγώ, να επικαλεστείς και δικά σου πράγματα. Σίγουρα, αυτό είναι σε μια συναισθηματική στιγμή, σε μια φόρτιση που πολλά πράγματα, βέβαια, ναι. Δηλαδή, και για τα παιδιά, ξέρεις, η ανασφάλεια του τι και πώς, να μην πάθω κάτι εγώ, να μην πάθουν κάτι τα παιδιά μου, να είμαι εκεί μαζί παρόν σε πράγματα, να μην χάσουν χρόνο, ας πούμε, από τη ζωή τους και να μπορώ να είμαι και εγώ δίπλα τους και να τους συμβουλεύω και να τους ακούω. Υπάρχουνε. Πώς δεν υπάρχουνε ανασφάλειες. Αλίμονο. Αλίμονο. Είστε υπερβολικός σαν παμπάς. Υπερβολικός. Τι σας λένε τα παιδιά. Δεν θα έλεγα ότι είμαι υπερβολικός, θα έλεγα ότι είμαι λίγο τρελός. Δηλαδή, σε εισαγωγικά. Πώς να το ερμηνεύσουμε γελάμε αυτό. Γελάμε πολύ με τα παιδιά. Α. Δηλαδή, μπορεί να γίνω καραγκιόζης πολύ μεγάλος, ας πούμε, για να περάσουμε καλά. Εντάξει, και... αυτό είναι καλό. Ναι, όχι, είναι καλό, βέβαια. Υπερβολικός, ίσως να τους αγαπάω υπερβολικά, αλλά νομίζω ότι η αγάπη δεν έχει όρια, οπότε καλά κάνω και τους αγαπάω υπερβολικά. Ναι. Όχι όμως σε βαθμό, όταν λέω υπερβολικά, στο να μην καταλάβω ότι κάπου τα παιδιά μου μπορεί να έχουν άδικο ή κάπου πρέπει και εγώ να τους συμβουλέψω στο να, ξέρεις, να μην είναι κάποιες φορές τόσο αυστηροί, είτε με τους φίλους, είτε με τα πράγματα, είτε με τη ζωή τους. Ναι. Εντάξει, γιατί και τα παιδιά, το βλέπω, ας πούμε, και στην κόρη μου, το πόσο άγχος μπορεί να έχει όταν μπορεί να χρειαστεί να δώσει ένα διαγώνισμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε εκεί κάνω την άλλη δουλειά που να την ηρεμήσω. Να τους πω ότι δεν τρέχει και τίποτα. Να πάρεις, ας πούμε, και ένα 12 και ένα 10 και να γράψεις κάτω από τη βάση. Σιγά, δεν χάθηκε. Νομίζω ότι θα λέγατε δεν τρέχει τίποτα να πάρεις και ένα 18. Όχι, όχι, είναι πολύ καλή μαθήτρια. Είναι πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Και δηλαδή, μου σπάει τα νεύρα μερικές φορές το πόσο καλή είναι και επιμελής. Αλλά ναι, ξέρεις, είναι αυτά τα παιδιά που μερικές φορές δεν είναι τόσο ήρεμα, ας πούμε, μέσα τους, ενώ θα μπορούσαν. Και εγώ αυτό προσπαθώ να το περάσω. Ότι εντάξει, και καλά μαθηματικά να μάθεις, μπορεί να μην τα χρειαστείς ποτέ. Δηλαδή και ιστορία πολύ να... μπορεί να μην τη χρειαστείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα να... η παιδεία και αυτό το οποίο κάνουν, ας πούμε, να σε οδηγήσουν σε αυτό το οποίο εσύ ο ίδιος θέλεις να κάνεις στο μέλλον. Ναι. Ό,τι και να είναι αυτό. Από οδηγός, ας πούμε, ταξί, μέχρι πρωθυπουργός, μέχρι ηθοποιός, μέχρι μουσικός, αρκεί να είναι δική σου επιλογή και να σε έχει βοηθήσει και κάποιος. Δηλαδή, να δει πού μπορεί να έχεις ταλέντο για να σου οδηγήσει προς τα εκεί. Ναι, σίγουρα. Και σε ό,τι κάνεις να το υπηρετήσεις στην ουσία. Ακριβώς. Να το υπηρετήσεις ακριβώς, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος, ας πούμε, που δεν κάνει αυτό το οποίο θέλει. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Μας καθορίζει η δουλειά μας πάρα πολύ. Ναι. Και μας καθορίζει αν είμαστε ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι, το πώς γυρνάμε σπίτι, ας πούμε, και το πώς συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους μας. Πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε. Ξεκινάει, είναι μέρος παιδείας απόλυτα, δεν το συζητάμε. Ξεκινάει από εκεί. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά αυτό. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί ως συνήθως υπάρχει, επικεντρωνόμαστε μόνο σε κάποια κομμάτια από τα σχολεία που ξεκινάει αυτό και παραβλέπουμε κάτι άλλο που ένα παιδί μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό, που μπορεί να μην έχει να κάνει με ένα ή δύο μαθήματα ή οτιδήποτε και να περνάει λίγο απαρατήρητο. Και όλο αυτό, ας πούμε, αν το κάνει, να του δώσει, μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερο σε άλλα πράγματα μετά. Ναι, όταν απελευθερώσει κάτι το οποίο είναι μέσα ναι. του. Είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι να είχαμε κι άλλη ώρα να τα λέγαμε, γιατί πραγματικά ήθελα να πούμε πολλά και να μοιραστούμε πολλά. Νομίζω ότι μίλησα κι εγώ αρκετά. Όχι, εμείς το είχαμε και παραπάνω να μας μιλήσετε. Ναι.